τάσκιαζε η φοβέρα και τα επλάκωνε η σκλαβιά. Σε τέτοιο περιβάλλον έγινε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Της ευαγγελίζεται ο Γαβρίλ εκεί στη Μαυρίλα των χρόνων εκείνων των παλαιών, στο Ιουδαϊκό γένος, στη μόνη δηλαδή λαϊκή εκδοχή της μονοθεΐας, εμφανίζεται ο άγγελος και της λέει, ξέρεις, θα γίνεις συνεργός του Θεού και από σένα θα γεννηθεί ο Υιός Του. Αυτό, αδελφοί μου, είναι το μυστήριο το οποίο γιορτάζουμε. Και τελικά η Παναγία μας είπε το ναι. Είπε, να εδώ ενώπιόν σου είμαι η δούλη του Θεού. Ας γίνει έτσι όπως σύ προστάζεις. Ο άγγελος μετέφερε την αγγελία του Θεού στους ανθρώπους για τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι ήρθε και εδώ στην περιοχή μας. Το 1818 ο αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου, ο Παπαρσένης, ο ήρωας αυτός της Επανάστασης, που κατάφερε για μια φορά στην ιστορία της Ερμιονίδας να την έχει ενωμένη, αλλά υπήρχε ένα μυστικό. Εκεί το σύνθημα ήταν αυτό που με αίμα γράφτηκε στη σημαία που έχουμε. Ελευθερία ή θάνατος, γράφει η σημαία. Έτσι ξεκίνησαν τον αγώνα τότε. Για ελευθερία από τον Σουλτάνο, αλλά και ελευθερία από την εμπάθεια και την καλοπέραση. Κάποιοι την τουρκοκρατία καλοπερνούσαν, κληρικοί και λαϊκοί. Κι όμως ο Παπαρσένης, με την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχου τότε, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως και Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, που τόσο πολύ τον αγαπούμε, που τον έχουμε βγάλει και προδότη. Οι προδότες καλοπερνούν στην Εσπερία. Ο Άγιος Γρηγόριος στις 10 Απριλίου του 1822 πετάχτηκε, αφού σύρθηκε στους δρόμους της πόλεως, στη θάλασσα να τον φάνε τα ψάρια, και ο Θεός τον διεφύλαξε και το λείψανό του ευρέθη από τον Απρίλιο τον Ιούνιο στην Οδυσσό, και εκεί τον ετοίμησε η πολιτεία του τότε των Ρώσων και τον έθαψαν με τιμές, λέει, ιδιαίτερες τον Άγιο Πατριάρχη μας. Με την ευχή εκείνου και μοιημένος στη φιλική εταιρεία, ο Παπαρσένης έρχεται εδώ. Και ή 1 ή 4 Απριλίου του 1821 λειτουργεί κατά παράδοση που έχει φτάσει στα αυτιά μας σε έναν από τους παλιούς ναούς του Κρανιδίου, στην Πάνω Παναγία, στο Φανάρι. Ύστερα κοινωνεί τους άνδρες του, τους εμπνέει, πηγαίνει στο σημείο Γκούρι Βιτόρεσε, στην Πέτρα της Νίκης, βγάζει το σπαθί του και τους ορκίζει, γιατί έτσι κάνει ο Έλληνας παπάς, όταν χρειαστεί και σπαθί παίρνει για την πατρίδα, και ύστερα έρχεται εδώ στη Μονή, τη δικιά σας, στη Μονή της Κοιλάδος, με τον ηγούμενο τον πατέρα Ιωάσαφ και τους μοναχούς και όσους ήσαν από εδώ, και άλλοι λένε ότι επιβιβάζονται στα πλοία και πηγαίνουν παραλιακά, άλλοι λένε ότι πηγαίνουν παραλιακά πεζιπορούντες μέσω ηρίων. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι τους εμπνέει.
πήγαν για να χάσουν τη ζωή τους. Ήξεραν ότι το σύνθημα ελευθερία ή θάνατος δεν ήταν σχηματικό, δεν ήταν καλοζωισμένοι και καθήμενοι στους καναπέδες να το λένε, αλλά ήξεραν ότι η ελευθερία της πατρίδος σημαίνει θάνατος, και θάνατος για την ελευθερία της πατρίδος, θάνατος δεν λογάται που λέει ο ποιητής, γιατί είναι τετιμημένος θάνατος, είναι θάνατος ηρωικός. Ποιος τους ενέπνεε? Ο Σταυρός του Χριστού, που ήταν το κέντρο της σημαίας, στο κέντρο της καρδιάς του, στο κέντρο αυτής της εβδομάδος μέχρι εχθές, ο Σταυρός του Χριστού, κατά το τυπικό της Εκκλησίας. Για τον Χριστό τα κάμαν όλα. Το λένε όλοι, ανεξαιρέτως. Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία ξεσηκωθήκαμε. Και πηγαίνει εκεί ο Παπαρσένης και οι συναγωνιστές του, μαζί και με τον ηγούμενο του αυγού, τον Διονύσιο Βούλγαρη, και τα κοπέλια της μονής, δηλαδή τους υπηρέτες και τους μοναχούς. Έτσι έκλεισε το αυγό. Χάθηκαν όλοι στον αγώνα, έζησε μόνο ένας αρχιμανδρίτης, που μετά το 1835 έφυγε και αυτός, και έτσι έκλεισε το μοναστήρι. Όλα εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι τα δίναμε, όχι τα δίνουμε, να είμαστε ειλικρινείς. Τα δίναμε για την πατρίδα. Και ποιον βάλαν προστάτη της Επαναστάσεως? Αν και ξεσηκώθηκαν 7-8 μέρες πριν, στην Καλαμάτα, στην Αρεόπολη, στην Άγια Λαύρα, ξεσηκώθηκαν στις 17 του Μάρτη. Βάλαν προστάτηδα, κηδεμόνα, μάνα, την Παναγιά. Όλα τα ζητούσαν από εκείνη. Δεν είχαν τίποτα για να κάνουν επανάσταση, να ξέρετε. Αυτά τα πολεμοφόδια που είχαν ήταν ελάχιστα μπροστά στις ορδές των γενιτσάρων και των οπλιτών και στρατιωτών του Σουλτάνου της Υψηλής Πύλης. Κι όμως εμπνεύστηκαν να την κάνουν. Θέλαν να την κάνουν. Όταν ρώτησαν τον Κολοκοτρώνη, τι πιστεύεις, ακούμπησε την κρεμισμένη εκκλησιά, την χτύπησε και το ρώτησε νομίζω ένας Γάλλος στρατηγός ή πρόξενος, και λέει τούτο εδώ πιστεύω, εγώ γράμματα δεν ξέρω. Δηλαδή τι ήταν το τούτο εδώ? Τα ερείπια της εκκλησιάς. Και είπε ότι αν γυρίσει θα την ξαναφτιάξει. Και ενίκησε και γύρισε και την έφτιαξε. Αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο, το να ξαναφτιάξουμε εκκλησιές. Δεν μας χρειάζονται άλλες εκκλησιές. Και δεν το λέω εγώ, τον λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Το 1779 στέλνει μία επιστολή προς τους προκρήτους και υπευθύνους της Πρεβέζης και λέει: στην ευγένειά σας απευθύνομαι, φτιάξτε σχολείο. Γιατί? Γιατί είναι όλα καταγεγραμμένα στην ελληνική γλώσσα τα κείμενά μας τα θεολογικά. Και αν δεν τα ξέρουμε, ούτε και θεολογία θα ξέρουμε. Και θα ερχόμαστε εδώ εις τον ναό και πλέον θα τα αισθανόμαστε ως σαν κινέζικα. Ίσως είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να μεταγραφούν στη νέα ελληνική τα κείμενα, για να συνεχίσουμε, για να κατέβει ο μέσος όρος, να κατανοούν και οι άλλοι, οι νεότεροι από μας. Ξέρετε γιατί, αδελφοί μου? Ζήταγε σχολείο ο Άγιος. Η Παναγία στη σχόλη της, δηλαδή στην ξεκούρασή της, ακολουθούσε μία σχολή πνευματική. Ήταν στάγια των Αγίων και την επίμενε ο Θεός
μέσω της Αγίας Γραφής της Παλαιάς Διαθήκης τότε που ανεγίνωσκε και των λόγων των ιερέων. Τι κάναμε? Επανάσταση. Οι κουλτουριάριδες αρχίσαν και λιδωρούν. Ένας παπάς έκαμε το λάθος ή δύο ή δέκα, όλοι οι παπάδες ίδιοι είναι. Και εδώ στην περιοχή δεν δικαιούται κανείς να το πει. Γιατί ο καλός σας εφημέριος χύνει υδρότες ποτάμι για να κάνει την ενορία σας πρότυπο. Ήμουν αυτές τις μέρες κάπου μακριά και από το διαδίκτυο την Ευαγγελίστρια της Κοιλάδος την ξέραν. Όχι γιατί τα κάνει ο πατήρ Θεμιστοκλής για να του πείτε μπράβο, όχι. Τα κάνει γιατί φορεί του το δω το ευλογημένο, της ευλογημένο πετραχύλι. Με αυτό το πετραχύλι τους κάλεσε ο Παπαρσένης. Με αυτή την προσευχή άφησε πίσω του το κρανίδι, την Κοιλάδα, την Ερμιόνη, τις Πέτσες και την Ίδρα και πήγε να βρει τον οπλαρχηγό του Μοριά. Με αυτόν τον πόνο έφυγε ότι αποχαιρετά την πατρίδα του. Ήταν σίγουρος ότι θα την έχανε. Ήταν, λέει δε, ο Κολοκοτρώνης πανέξυπνος και είχε μέσα του, λέει, καρκαλέτσι. Η ψυχή του ήταν δυναμική. Ξέρετε ότι οι νεότεροι δεν έχουν ακούσει το όνομα του Παπαρσένη? Γιατί ήτανε παπάς. Άμα ήτανε κανένας άλλος ταυραπάς, ίσως να το ξέραν. Την πλήρωσε με το αίμα του που το έδωσε όμως και ως μάρτυρας της πίστεως. Ξεσηκώθηκε και έκανε ό,τι έκανε για την Παναγία, αδελφοί μου. Δεν άξιζε να αφήσει πίσω του και εκείνος και ο Παπαφλέσσας και ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης και ο Ανδρούτσος που τον σκότωσαν τα πρωτοπαλίκαρά του και τόσοι άλλοι. Δεν άξιζε να αφήσει σκλαβωμένη πίσω την πατρίδα. Και εμείς τι κάναμε? Τόσο ευγνώμονες που ο Νικηταράς πέθανε ζητιάνος στην Ψάθα. Που του Κολοκοτρώνη δεν ντρεπόμαστε να δείχνουμε τη φυλακή του. Σε τέτοιο εξευτελισμό φτάσαμε. Αν σήμερα φωνάζαμε εδώ ελευθερία ή θάνατος, ξέρετε τι θα λέγανε οι καρδιές μας? Θάνατος. Δεν είμαστε άξιοι για να κάνουμε επανάσταση. Κάνουν ενός είδους. Είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά υπάρχει ελπίδα. Αυτή είναι η μεγαλόχαρη που έχει τη χάρη του Υιού της, η Παναγιά μας. Αφήστε στο εικόνισμά της κάθε πόνο και δάκρυ σας, κάθε σκέψη, κάθε πρόβλημά σας, οτιδήποτε σας βασανίζει. Μπορεί να μπει στα πόδια της Παναγίας και η Παναγία, επειδή είναι μάνα, δεν θα το ποδοπατήσει το αίτημα, αλλά θα το σκεφτεί και θα το πει, θα το εισηγηθεί στον Υιόν της. Αδελφοί μου, σεβαστέ μου συμπρεσβύτερε και αγαπητοί μου χριστιανοί, να παρακαλείτε από το πρωί μέχρι το βράδυ τη μάνα του Χριστού μας, εκείνη που εσάρκωσε τον Θείο Λόγο, να μας χαρίζει κάθε δόρημα τέλειο που βγαίνει από τον Πατέρα των Φώτων, από τον Θεό Πατέρα, και να σκεπάζει. Αυτή θέλω να είναι η προσευχή σας, αδελφοί μου. Το έθνος μας παρακαλείται την Παναγία σε κάθε εικονισματάκι, είτε είναι μικρό είτε μεγάλο, είτε είναι από χρώματα είτε από χαρτί. Γιατί όπως λέμε απλά, η πίστη μας είναι ζωντανή. Να παρακαλείτε την Παναγία για το έθνος μας, να το σκέπει και να το ευλογεί, αν και δεν το αξίζουμε, να το σκέπει και να το ευλογεί με τα δυο της χέρια και να μας έχει στην αγκαλιά της. Αμήν.